Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου για λίγα δευτερόλεπτα, επειδή έτυχε στην προηγούμενη ακριβώς ερώτηση που είχα. Δεν μπορούμε να. Και έτσι είναι ο κανονισμός. Λοιπόν, να απαντούμε και στη δευτερολογία του Υπουργού. Μόνο μία φράση θα πω. Θα του θυμίσω αυτό που είπε, δηλαδή, ότι οι κομμουνιστές καλά είναι ή του κουκουέ να αλλάξει λαό, έτσι. Να του θυμίσω ότι κάποιος πριν πολλά χρόνια είχε πει ότι οι Έλληνες δεν θα ανεχθούν δεν θα υποταχθούν εις τον κομμουνισμό, κάπως έτσι το είχε πει. Αυτός έφυγε βράδυ κάτω από τη λαϊκή αγανάκτηση, πίεση, αντίσταση. Κρατήστε το αυτό. Τώρα, στο διατάφτα, στην ερώτηση. Τι αφορά η ερώτηση? Αφορά τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, αλλά και ορισμένου χρόνου, στις θεραπευτικές μονάδες, τμήματα και προγράμματα που προβλέπονται στην παράγραφο του σχετικού άρθρου 29 και γίνεται λόγος για τα προγράμματα 18 Άνω, Ιανός, Μέθηξης, Αργό, Διάπλους, οι οποίοι με βάση το νόμο που ψηφίσατε δεν έχουν καμία άλλη επιλογή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 για τους μόνιμους υπαλλήλους των ίδιων θεραπευτικών μονάδων και τμήματων, πέραν του να μεταβούν έπειτα από αίτησή τους στον ΕΟΠΑΕ. Αίτηση που αν δεν υποβάλλουν βάση του νόμου χάνουν τις θέσεις εργασίας τους. Στα μέσα του Σεπτέμβρη βγήκε ένα έγγραφο από τον υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέος, το οποίο δόθηκε στους εργαζόμενους πέραν του λίγες μέρες πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων για ένταξη στον ΕΟΠΑΕ όσων εργαζομένων επιθυμούσαν. Βέβαια πήρε παράταση αυτό έως την 1η Νοεμβρίου, που ανέφερε ότι όσοι εργαζόμενοι δεν υποβάλλουν αίτηση στον ΕΟΠΑΕ μεταφέρονται στις οικίες υγειονομικές περιφέρειες. Κατά τη γνώμη μας, και έτσι είναι η πραγματικότητα, είναι ότι το έγγραφο αυτό του κ. Θεμιστοκλέους αφενός μεν είναι πληροφοριακό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερισχύσει του νόμου. Άρα, τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν θα θελήσουν για δικούς τους λόγους να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στον ΕΟΠΑΕ και συγκεκριμένα ιδιωτικού δικαίου, επαναλαμβάνω, ορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν αίτηση, άρα αυτοί τι θα γίνουν, θα πουληθούν? Είναι μετέωρο. Και σε αυτή την κατεύθυνση, φυσικά υπάρχει μια ανησυχία, μια αβεβαιότητα στους εκατοντάδες εργαζόμενους των φορέων που προανέφερα και υπάγονται φυσικά σε αυτό το εργασιακό καθεστώς. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πριν τη λήξη της ημερομηνίας της νέας που δόθηκε της παράτασης των αιτήσεων, τι θα πράξει το Υπουργείο ώστε οι εργαζόμενοι, οι ΔΑΧ, αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου των συγκεκριμένων προγραμμάτων, να αποκτήσουν το δικαίωμα της επιλογής, εργασιακής επιλογής. Και ταυτόχρονα, φυσικά, τι μέτρα θα πάρθουν ώστε να μην μείνουν γυμνές από έμπειρο προσωπικό, γιατί αυτό θα συμβεί. Ακόμα και αυτοί οι εργαζόμενοι να μην ενταχθούν εκεί πέρα, σημαίνει απολύοντα. Άρα θα μείνουν και οι δομές αυτές ή τα προγράμματα χωρίς προσωπικό. Και οι ψυχιατρικές υπηρεσίες, αλλά και οι υπηρεσίες απεξάρτησης. Απολαμβάνω την ιδεολογική συζήτηση με το ΚΚΕ, το οποίο έχω πολλές φορές πει ότι το αναγνωρίζω ως το μοναδικό πραγματικό μας ιδεολογικό αντίπαλο στην αίθουσα. Αλλά αγαπητέ κύριε Λαμπρούλη, επειδή εγώ την ιστορία την ξέρω, πιστεύω. Μπορεί να είναι λίγο υπερφύελο αυτό που λέω, αλλά πιστεύω καλά. Το ΚΚΕ, η μόνη περίπτωση που πλησίασε στο να πάει την εξουσία στη χώρα ήταν στα Δεκεμβριανά του 1944. Και δεν πλησίασε με δημοκρατικό τρόπο, πλησίασε με τα όπλα. Τότε ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος και οι σύμμαχοι του, και οι Βρετανοί προφανώς, βοήθησαν για να διασωθεί η αστική δημοκρατία. Το ΚΚΕ υπεχώρησε υπογράφοντας τη Συμφωνία της Βάρκηζας και όταν έκανε την ανταρσία το 1946 συνετρίβει από τις δυνάμεις του αστικού κράτους. Άρα, με δημοκρατικό τρόπο, με ένοπλος εμφύλιος πόλεμος, δεν ήτανε. Αμφισβητήσατε το καθεστώς ενόπλης, τι ήτανε, ας μου είχε χαρακτηρία. Ξαναλέω. Με εκλογές το ΚΚΕ
δεν έχει καν πλησιάσει την εξουσία ποτέ σε αυτό τον τόπο. Πιστεύω, οι προφητείες είναι με εκείνον μια ζωή, ότι δεν θα πλησιάσει κιόλας, αλλά αυτό είναι του μέλλοντος. Όσο αφορά μέχρι σήμερα, ξέρουμε γιατί μιλάμε. Σε αυτό τον τόπο ο κομμουνισμός ήταν πάντοτε μία μικρή μειοψηφία του λαού. Ο πολλής λαός, η μεγάλη πλειοψηφία, ήθελε πάντα την ελευθερία του. Υπενθυμίζω δε, επειδή λέτε συνέχεια τον Παπαδόπουλο, ότι η Νέα Δημοκρατία, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ στην αίθουσα, νομιμοποίησε το ΚΚΕ δια του αημνής του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή, ακριβώς διότι εμείς πιστεύουμε πραγματικά στη δημοκρατία. Θέλετε να είστε κομμουνιστές? Με γεια σας, με χαρά σας. Σιγά μην εγώ σας το απαγορεύσω. Να πιστεύετε ό,τι θέλετε, κύριε Λαμπρούλη. Η διαφορά μας είναι η εξής. Στο δικό μας καθεστώς, εμείς θέλουμε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Εάν κυβερνούσατε εσείς, εγώ θα ήμουν στα γκούλαγκ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και με αυτή την ιδεολογική υπεροχή σας αντιμετωπίζουμε. Πάμε τώρα στο προκείμενο της ερωτήσεως. Και όταν συζητήθηκε ο σχετικός νόμος, είπαμε δεν θα χάσει κανένας τη δουλειά του και σήμερα εδώ σας λέω ότι και για τους εργαζόμενους αυτούς που ανησυχούν στις μονάδες που έχουν σχέση ιδιωτικού δικαίου και νομοθετικά αν χρειαστεί, θα δοθεί η δυνατότητα να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Δεν έχουμε σκοπό από τη μεταρρύθμιση να χάσει κάποιος τη δουλειά του. Η μεταρρύθμιση δεν γίνεται για να μειωθεί το προσωπικό, ούτε για να κλείσουν ψυχιατρία, ούτε για να κλείσουν κλινικές, ούτε για να κλείσουν μονάδες, ούτε τίποτα από όσο διαρκώς λέει το ΚΚΕ. Θέλω όμως, επειδή καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, να σας πω και το εξής. Το σωματείο στο Δαφνί, πρόσθετε στο ΚΚΕ, έχει προκηρύξει για αύριο, έχει ανακηρύξει κινητοποιήσεις. Ημέρα εφημερίας του νοσοκομείου. Το Υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχουμε ήδη προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα θα εκδικαστεί η υπόθεση. Δεν ξέρω τι θα πει η δικαιοσύνη. Ό,τι θέλει θα πει η δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητη. Οφείλουμε να πω ότι θρυλείται, έφτασε στα αυτιά μου, η απειλή ότι σκοπεύουν στα πλαίσια της συνδικαλιστικής τους κινητοποίησης να κλείσουν την είσοδο στο νοσοκομείο, ημέρα εφημερίας, και να απαγορεύσουν την είσοδο ασθενοφόρων και ασθενών, επαναλαμβάνω, μέρα που το νοσοκομείο εφημερεύει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Οι συνδικαλιστές έχουν δικαίωμα να κάνουν όσες κινητοποιήσεις και απεργίες θέλουν κατά τα πλαίσια του νόμου. Το τονίζω. Κατά τα πλαίσια του νόμου. Το κλείσιμο εισόδου νοσοκομείου είναι προφανώς παράνομη πράξη. Επισύει ποινικές κυρώσεις σοβαρές και αστικές προφανώς θα διεκδικήσει νοσοκομείο από όποιον κλείσει την είσοδο. Εγώ δεν παίζω με αυτά. Κλείσιμο εισόδου νοσοκομείου σημαίνει εμπόδιο στον ασθενή να πάει να λάβει τις υπηρεσίες που πρέπει να λάβει από τη δημόσια μονάδα υγείας που ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Θέλουν κάποιοι να απεργήσουν δικαίωμά τους, εφόσον το επιτρέπει το δικαστήριο. Θα κάνουν ό,τι προβλέπει ο νόμος, αλλά τους παρακαλώ μη διανοηθούν με μένα, Υπουργό, να κλείσουν είσοδο. Γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας και δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας, κύριε Λαμπρούλη. Το λέω γιατί είναι από το ΚΚΕ σχετική κινητοποίηση και ας παρακαλώ πολύ να δείξετε μία αυτοσυγκράτηση εκεί. Κοιτάξτε, ο Υπουργός είναι προκλητικός. Αναφέρομαι στο πρώτο κομμάτι της παρέμβασής του, της ομιλίας του. Λοιπόν, ξεπέρασε ακόμα και τον κανονισμό και τη διαδικασία και ό,τι θέλετε. Κάναμε και μια ιστορική αναδρομή. Λοιπόν, το ΚΚΕ δεν χρειάζεται. 100 χρόνια και ζωής έχει. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο λαό. Και να σας πω κάτι. Η δύναμη ενός κόμματος δεν κρίνεται στα ποσοστά. Το ξέρετε πολύ καλά, γιατί και εσείς από το 41 φτάσατε στο 27 και στο 22 και στο 23 και τέλος πάντων δεν έχει αξία αυτή η κουβέντα. Η δύναμη του κόμματος είναι μέσα στο λαό και έχει ζωή 100 τόσα χρόνια, επαναλαμβάνω. Και αυτό που πέρασε διαπυρός και σιδήρο, με φυλακές, με εξορίες, με διώξεις, με σκοτωμούς,
Και μην μου λέτε εμένα τώρα για τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Και πώς συμπεριφέρονταν. Εντάξει, πώς συμπεριφέρθηκε το αστικό καθεστώς. Τι ήταν η δικτατορία. Τι ήταν η δικτατορία. Στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας, πιο, να το πω έτσι, βάναυση, εφαρμογή των αστικών θεσμών. Αυτό ήτανε. Τι ήτανε. Και από πού επιβλήθηκε και ποιοι ήταν οι σύμμαχοι. Να, οι σύμμαχοι ποιοι ήταν. Αυτοί που αιματοκύλησαν τον ελληνικό λαό το 45 και μετά, και αυτοί που μας έχουν βάλει, να το πω έτσι, τώρα, σε αυτές τις συνθήκες, με τους υπεριαλιστικούς πολέμους στη γειτονιά μας, είτε στο Βορρά είτε στο Νότο, να είμαστε και στη θέση του θήτη, αλλά και του θύματος ενδεχομένως. Το κλείνω εδώ. Είπατε τώρα για τις κινητοποίησεις. Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να ακούσουν το κουκουέ. Αποφασίζουν μόνοι τους. Εντάξει, και είναι προσβολή απέναντι στους εργαζόμενους να το λέτε αυτό. Και αυτά που ξεστομίσατε πριν λίγο, οι απειλές και η τρομοκρατία, δεν περνάνε. Αυτό να το ξέρετε. Άλλαξαν οι εποχές. Δεν είμαστε πριν 50 χρόνια, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Εντάξει. Αλλά φυσικά αξιοποιείτε. Έχετε και το θεσμικό πλαίσιο ψηφίσει όλοι σας και οι άλλες κυβερνήσεις, τα άλλα κόμματα. Εννοώ αυτό η προσφυγή στη δικαιοσύνη προφανώς είναι για παράνομη και τα καταχρηστική η απεργία τους. Αυτό δεν στοχεύεται. Λοιπόν, και το δεύτερο, ξέρουν πολύ καλά όταν απεργούν και οι υγειονομικοί όπως όλοι οι εργαζόμενοι και να περιφρούν και να προασπίζουν τα, ή να, τις διεκδικήσεις να αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή διεκδικούν. Στο διατάφτω τώρα της ερώτησης, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξεφύγαμε. Εδώ είναι κενό ή αν θέλετε πρόβλημα του νόμου, του συγκεκριμένου άρθρου, φέρτε μια τροπολογία και τελειώσαμε. Σε ό,τι αφορά τον πυρήνα, το ερωτήματος και για το οποίο έγινε η ερώτηση. Εξαλλού ο κύριος Βαρτζόπουλος, η επικοινωνία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το παραδέχτηκε. Και είπε ότι ναι, θα το δούμε και μπορούμε με μια νομοτεχνική, με μια τροπολογία τέλος πάντων, να ρυθμιστεί το θέμα. Και αν θέλετε να πούμε και τη συζήτηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν είναι κρυφή, να το πω και δημόσια, να καταγραφεί, ότι είπε ότι θα το κοιτάξω, θα το δω, θα μεριμνήσω και αν τυχόν, ναι, προχωρήσουμε σε νομοθετική παρέμβαση, τροπολογία δηλαδή, θα σας ενημερώσω για να μην πούμε και στο βάσανο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που συζητάμε την ερώτηση. Έως σήμερα δεν έγινε. Γι' αυτό και εγώ έφερα την ερώτηση να συζητήσουμε. Λοιπόν, η απέτηση είναι αυτή, κύριε Υπουργέ. Φέρτε μια τροπολογία προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην βρίσκονται μπροστά ενδεχόμενα, προφανώς, στο φάσμα της απόλυσης. Και να έχουν φυσικά το δικαίωμα επιλογής. Όσοι θέλουν να πάνε να ενταχθούν στο νέο ΠΑΕ με την αίτησή τους έως 1η Νοέμβρη, όπως μετατέθηκε η ημερομηνία, ή όσοι δεν επιθυμούν να παραμείνουν όπως προβλέπεται για τους μόνιμους εργαζόμενους στις δομές αυτές, τα προγράμματα αυτά, να παραμείνουν στις υγειονομικές περιφέρειες. Απλό. Τόσο δηλαδή το κράτος που λέγατε πριν και αυτό και τα λοιπά. Μία τροπολογία, μία σειρά, δεν χρειάζεται τίποτα. Νομοτεχνική βελτίωση θα το έλεγα, αλλά δεν είναι νομοσχέδιο. Μία τροπολογία απλή. Αν θέλετε, προφανώς πιστεύω ότι θέλετε.